Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε εν κυρίω. Σήμερα, εκτός από τον τακτικό συνεργάτη, τον κύριο Ζιώγα, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και ένα ορθόδοξο Έλληνα, ο οποίος διαμένει στο Τορόντο του Καναδά, τον κύριο Λιβανό. Ο κύριος Λιβανός ήταν εδώ στο στούντιο και την προηγουμένη Κυριακή και κάναμε μαζί την εκπομπή, έλειπε ο κύριος Ζιώγας. Σήμερα είμαστε τρεις εις τύπων της Τριάδος, θα έλεγα. Και λέω εις τύπων της Τριάδος γιατί μιλάμε για πράγματα της αγιωτάτης πιστεώς μας, η οποία στηρίζεται προπάντων στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος, για το οποίο μιλούσε σήμερα το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Μας έδωκε μια εικόνα ο κύριος Λιβανός την προηγουμένη Κυριακή της καταστάσεως από θρησκευτικής πλευράς του ελληνισμού στο εξωτερικό, στον Καναδά. Η ίδια κατάσταση επικρατεί βεβαίως και στις άλλες χώρες του εξωτερικού, περίπου η ίδια κατάσταση. Η εικόνα που μας έδωκε δεν ήταν φυσικά ευχάριστη, ήταν ζωφερή, διότι έδειξε ότι στο εξωτερικό κυριαρχεί δυστυχώς στις ημέρες μας το οικουμενιστικό πνεύμα, ένα πνεύμα που θέλει να ενώσει την αλήθεια με όλες τις αιρέσεις, με όλες τις κακοδοξίες και τις πλάνες, να κάνει ένα κοκτέιλ από διάφορες θρησκευτικές πίστες. Αλλά σήμερα ο κύριος Λιβανός θα μας πει και κάτι πολύ ευχάριστο που συμβαίνει στη μεγάλη αυτή χώρα του Καναδά, γενικότερα στη Μεγάλη Ήπειρο της Αμερικής. Εκεί στη Μεγάλη Ήπειρο της Αμερικής από ετών περιοδεύει ένας αγιορείτης ιερομόναχος, ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους, ο πατήρ Εφραίμ. Θα θέλαμε να ακούσουμε από τον κύριο Λιβανό για το έργο το οποίο επιτελεί στη Μεγάλη αυτή Ήπειρο της Αμερικής ο πατήρ Εφραίμ. Ευχαρίστω, κύριε Σωτηρόπουλε. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθέτε. Μιλήσαμε οπωσδήποτε για την παναίρεση του αιώνα μας, τον οικουμενισμό, στην προηγούμενη μας εκπομπή. Μιλήσαμε δηλαδή για την ασθένεια. Σήμερα θα μιλήσουμε για ορισμένα αντισώματα που υπάρχουν. Για την υγεία. Για την υγεία. Λοιπόν, τα αντισώματα αυτά είναι και οι Ορθόδοξες Ιεραποστολικές Αδελφότητες που έχουν ιδρυθεί κατά καιρούς στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο ότι τόνισα και στην προηγουμένη εκπομπή, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι ο κύριος Λιβανός είναι πρόεδρος Ορθοδόξου Αγωνιστικής Αδελφότητος στο Τορόντο του Καναδά, η οποία αριθμεί 700 μέλη. Είναι μια πολύ ισχυρή Ορθόδοξη Ιεραποστολική και μαχητική αδελφότητα. Λοιπόν, τα αντισώματα, όπως είπαμε, είναι οι Ορθόδοξες Ιεραποστολικές Αδελφότητες, αλλά είναι και τα μοναστήρια, τα Ορθόδοξα μοναστήρια. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, στον Καναδά και στην Αμερική τη στιγμή αυτή, όσο και αν φαίνεται παράξενο, ανθεί ο μοναχισμός, ο Ορθόδοξος μοναχισμός. Είναι κάτι που έλειπε από τις προηγούμενες γενιές των Ελληνοκαναδών και Ελληνοαμερικανών, και το άνθισμα αυτό του μοναχισμού το οφείλουμε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, στην παρουσία εκεί ενός διακεκριμένου, ενός γνωστού στο Πανελλήνιο, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, ασκητού, σύγχρονου ασκητού, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τους παλαιούς εκείνους ασκητές που διαβάζουμε στα γεροντικά, τα Ορθόδοξα γεροντικά βιβλία. Και το όνομα του ασκητού αυτού είναι πατήρ Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης. Το θεωρούμε ως ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Εφραίμ. Είναι αυτός ο κατεξοχήν ιδρυτής του Ορθοδόξου μοναχισμού στην μεγάλη αυτή Ήπειρο, τη Βορειοαμερικανική Ήπειρο. Προς το παρόν, μόνο στον Καναδά έχει ιδρύσει μοναστήρια και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον Καναδά έχουμε τρία μοναστήρια αυτή τη στιγμή. Δύο γυναικεία και ένα ανδρικό στο Τορόντο. Στην Αμερική, στην Ήπειρο της Αμερικής βρίσκονται άλλα 7. Σύνολο 10 μοναστήρια. 10 μοναστήρια. Παίρνει άριστα, θα λέγαμε, πατήρ Εφραίμ. Από τον υπάρχει και μοναχισμός από το χώρο της Ρωσικής Ορθοδοξίας ή μόνο από την Ελλαδική Ορθοδοξία? Ναι, υπάρχει μοναχισμός και από το χώρο της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ενώ από την πλευρά του Ορθοδόξου Ελληνισμού, της μεγάλης αυτής Ηπείρου, είναι τα πρώτα μοναστήρια αυτά που ίδρυσε. Είναι τα πρώτα μοναστήρια. Εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι όμως και ακριβείς,
θα μπορούσα να πω ότι και ορισμένες παρατάξεις παλαιοημερολογητών στην Αμερικανική Ήπειρο έχουν ιδρύσει από καιρό, εδώ και αρκετά χρόνια. Πόσα, ένα, δύο, τρία. Ένα-δύο μοναστήρια. Στην Αμερική, όχι στον Καναδά. Υπάρχει προσέλευση, κύριε Λιβανέ, έτσι, ψυχών στα μοναστήρια αυτά? Η προσέλευση είναι αθρώα. Αθρώα. Είναι αθρώα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη, δίνεται μεγάλη έμφαση στο Ιερό Μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως. Κατά χιλιάδες πέφτουν να εξομολογηθούν στα ανδρικά οπωσδήποτε μοναστήρια. Ο πατήρ Εφραίμ, αν και ιερομόναχος, δηλαδή άγαμος, μπορώ να πω ότι είναι πολύτεκνος. Έχει χιλιάδες πνευματικά παιδιά στην Αμερική και στον Καναδά. Λοιπόν, και θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω ότι ο πατήρ Εφραίμ θεωρείται ο σύγχρονος Κοσμάς ο Αιτωλός στις ημέρες μας. Και εγώ που ευτύχησα να τον γνωρίσω και δύο-τρεις φορές μάλιστα που πήγα στον Καναδά, συνέπεσα να είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πατήρ Εφραίμ και συνεργαστήκαμε και έκανα την ίδια σκέψη, ότι είναι ένας άλλος Κοσμάς ο Αιτωλός, ένας δεύτερος Κοσμάς ο Αιτωλός. Διότι από το ίδιο μοναστήρι που βγήκε ο Άγιος Κοσμάς στη Βολή Φιλοθέου του Αγίου, βγήκε και ο πατήρ Εφραίμ, και όπως ο Άγιος Κοσμάς περιόδευε, έτσι περιοδεύει και ο πατήρ Εφραίμ. Εφαρμόζει αυτό που έλεγε το πρωί το Ιωθινό Ευαγγέλιο, να πάτε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Αυτό είναι το πρώτο και το αναγκαιότερο και το σπουδαιότερο έργο που έχει να κάνει η Εκκλησία. Και αυτό το έργο το έκανε ο πατήρ Εφραίμ. Οι άνθρωποι εκεί ευλαβούνται έτσι πολύ τον πατέρα Εφραίμ. Πάρα πολύ. Έτσι. Τον θεωρούν ως τον πνευματικό τους πατέρα. Έτσι και είναι γεγονός, είναι πνευματικός πατέρας δεκάδων χιλιάδων πιστών ανθρώπων. Εάν υπάρχει μια πνευματικότης στον ελληνισμό της μεγάλης αυτής Ηπείρου της Αμερικής, προπάντων και κυρίως οφείλεται νομίζω στο έργο του πατρός Εφραίμ. Μήπως υπερβάλλω, κύριε Λιβανέ? Καθόλου. Καθόλου, και μάλιστα ένα μοναστήρι που ίδρυσε τελευταία στην Αριζόνα, μέσα στο κέντρο της ερήμου, στην έρημο της Αριζόνας, έχει τιμάται εις μνήμη του Αγίου Αντωνίου και θεωρείται ως το προπύργιο, ας πούμε, της Ορθοδοξίας μέσα στην Ήπειρο της Αμερικής. Ο πατήρ Εφραίμ, κύριε Λιβανέ, δέχεται επιθέσεις από το χώρο των οικουμενιστών? Δεν θα μπορούσα, δεν θα το έλεγα, δεν θα χαρακτήριζα επιθέσεις, όμως δυστυχώς οι οικουμενιστές επίσκοποι στο εξωτερικό του δημιουργούν πολλά εμπόδια στο έργο του. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο το υποσκάπτουν το ορθόδοξο ιεραποστολικό έργο του. Ας το θέταμε ως εξής, ότι ορισμένοι επίσκοποι, όχι όλοι, δεν συνεργάζονται όπως θα έπρεπε να συνεργάζονται ως ορθόδοξοι επίσκοποι με τον ορθόδοξο αυτό ιερομόναχο, ο οποίος είναι ιδρυτής τόσων ιερών μονών στο εξωτερικό. Εάν όμως είχε φιλοοικουμενιστικές αντιλήψεις, θα υπήρχε αυτή η συνεργασία? Όχι, τότε θα ήταν ο καλύτερος τους φίλος. Οπωσδήποτε. Θα τον σήκωναν στα χέρια. Οπωσδήποτε. Επιχειρών αρούσισε, λέει η γραφή. Είναι δε φοβερός ασκητής. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα είναι 35 κιλά άνθρωπος. Μάλιστα. Πραγματοποιεί και το ασκητικό ιδιώδες που, όπως είπατε κύριε Λιβανέ, διαβάζομαι στα αρχαία βιβλία. Είναι το Πνεύμα το Άγιο πάντοτε υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και πάντοτε δημιουργεί Αγίους, γι' αυτό δεν πρέπει, αγαπητοί, να απογοητευόμεθα. Μου έλεγαν χριστιανοί που ήταν πρώτα κοσμικοί άνθρωποι, αδιάφοροι για τα πνευματικά πράγματα, όχι ένας και δύο, περισσότεροι που συνήθισα και συζητήσαμε, μου έλεγαν λοιπόν αυτοί οι χριστιανοί ότι από το θαυματουργικό χάρισμα του πατρός Εφραίμ προσήλθαν στην Εκκλησία και έγιναν συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Προτού τους εξομολογήσει, τους έλεγε πολλές φορές ο ίδιος σοβαρά αμαρτήματα που είχαν διαπράξει. Και όταν εξομολογούνται και ξεχνούσαν αμαρτήματα, για σκεφτείτε, λέει, δεν έχετε άλλα αμάρτημα? Όχι, πάτερ. Για σκεφτείτε καλά? Όχι, πάτερ. Τότε δεν αμάρτησες εκείνη την περίπτωση? Ναι, πάτερ, τώρα το θυμήθηκα. Υπενθύμιζε ο ίδιος αμαρτίες, άνθρωποι που δεν πίστευαν. Βαφτίστηκαν χριστιανοί, λέγονταν χριστιανοί, κάθε άλλο παρά για χριστιανισμό ενδιαφέρονταν, και όταν διαπίστωσαν το διορατικό και το προφητικό χάρισμα
αλλά και το ιαματικό, το θεραπευτικό χάρισμα του του γέροντος Εφραίμ συναρπάστηκαν και προσήλθαν στην πίστη και έγιναν συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Έχω και εγώ, κύριε Σωτηρόπουλε, αρκετά παραδείγματα υπόψη μου, αρκετά περιστατικά, τα οποία αποδεικνύουν ότι πράγματι όντως έχει ο πατήρ Εφραίμ χαρίσματα παρόμοια. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπητοί τηλεθεατές, όπως και άλλοτε έτσι τονίζω, η πίστη μας δεν είναι παραμύθι. Δεν είναι δημιούργημα των παπάδων, όπως λένε οι άπιστοι και οι άθιοι. Η πίστη μας είναι θρησκεία εξ αποκαλύψεως, είναι αληθινή θρησκεία, ζωντανή, κάνει σημεία, θαύματα καταπληκτικά, και γι' αυτό όσα σκάνδαλα και αν συμβούν και όση εκμετάλλευση των σκανδάλων και αν γίνει με τα διάφορα μέσα της τεχνοκρατίας, η πίστη μας δεν θα διαλυθεί, θα διαλυθούν οι σκανδαλοποιοί και οι εχθροί της πίστης και οι σκανδαλοθύρες και όλα αυτά τα υποκείμενα. Η πίστη μας θα μείνει αθάνατη, όπως προφητεύει η Αγία Γραφή και όπως συμβαίνει 20 αιώνες μέχρι σήμερα. Ζει η χριστιανική πίστη και θα ζει εις τους αιώνας. Κύριε Σωτηρόπουλε, να προχωρήσουμε όμως και θα ήθελα να μας δείξετε... Κύριε Ζώγα, ήθελα να ερωτήσω ακόμη τον κύριο Λιβανό, γιατί δεν θα τον έχουμε σε άλλη εκπομπή. Αναφορεί πάλι για το Τορόντο, επιστρέφει στη δεύτερη πατρίδα. Πρέπει να ομολογήσουμε, παρά τις πικρίες που έχουμε από τους Αμερικανούς, ότι αυτή η μεγάλη Ήπειρος της Αμερικής είναι μια δεύτερη πατρίδα για εκατομμύρια Ελλήνων, φιλόξενη χώρα. Κύριε Λιβανέ, όταν έρχονται εργάτες του Ευαγγελίου, λαϊκοί, θεολόγοι, κληρικοί, πώς τους βλέπουν εκεί οι Έλληνες της Αλλοδαπής? Να σας πω, κύριε Σωτηρόπουλε, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα ως ιεροκήρυκας, υπάρχει το επικίνδυνο κήρυγμα και υπάρχει και το ακίνδυνο κήρυγμα. Τι εννοείται επικίνδυνο κήρυγμα και ακίνδυνο κήρυγμα? Αν κάποιος έλθει και κηρύξει περί μετανοίας, περί μυστηρίων, περί προσευχής, αγάπης, περί ταπεινώσεως, περί υπακοής, όλα αυτά είναι ευχάριστα στους εκεί αρχιερείς και τα δέχονται και τα ευλογούν. Ακίνδυνο κήρυγμα. Είναι ακίνδυνο κήρυγμα. Όταν όμως αποφασίσει να κηρύξει ακρεφνή την αλήθεια και απερίθμητο την αλήθεια, ολόκληρη την αλήθεια, και κυρίως αποφασίσει να κάνει αντιαιρετικό κήρυγμα, τότε ας μην περιμένει να έχει τις ευλογίες των εκεί αρχιεραίων για το έργο του. Ο λαός όμως πώς βλέπει τους κήρυκας? Ο λαός του Θεού, ο πιστός λαός. Ο λαός του Θεού, οι πιστοί, συνειδητοί χριστιανοί, πώς βλέπουν τους κήρυκες του Ευαγγελίου που λένε ολόκληρη την αλήθεια, δηλαδή όχι μόνο το ευχάριστο μέρος της αλήθειας, αλλά και το δυσάριστο, το πικρό, που καταπολεμούν τις αιρέσεις. Ο λαός τους υπερεκτιμά, τους υπεραγαπά, τους αγκαλιάζει πραγματικά, και ο λαός αυτός θα ήταν πάρα πολύ πτωχότερος πνευματικά στο εξωτερικό, εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι ιεροκήρυκες. Εδώ από την πατρίδα, από τη μητέρα Ελλάδα και τη μητέρα Εκκλησία, ο απόδημος ελληνισμός τι περιμένει, κύριε Λιβανέ? Ο απόδημος ελληνισμός από την μητέρα Εκκλησία έχει ένα παράπονο. Ότι η μητέρα Εκκλησία, η Εκκλησία της Ελλάδος, δεν τον έχει προσέξει όπως θα έπρεπε να τον είχε προσέξει. Τον έχει παραμερίσει. Χρειαζόμαστε οι ιεροκήρυκες να έρθουν να κηρύξουν το λόγο του Θεού. Χρειαζόμαστε θεολόγους, χρειαζόμαστε κληρικούς, λαϊκούς θεολόγους, οι οποίοι θα έλθουν με την προϋπόθεση να κηρύξουν τα μεγαλεία της πίστεώς μας στο εξωτερικό. Και εκτός από μία έως δύο εξαιρέσεις, δεν βλέπουμε να έρχονται αυτοί οι θεολόγοι. Κύριε, και θα ήθελα την ευκαιρία να κάνω έκκληση στις ορθόδοξες ιεραποστολικές αδελφότητες που ευρίσκονται εδώ στην Ελλάδα και κυρίως στην αδελφότητα της Ζωής, του Σωτήρος, του Σταυρού, τις μεγάλες ιεραποστολικές αδελφότητες, αλλά και στην επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος, να προσέξει ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι το οποίο λέγεται απόδημος ελληνισμός και να στείλει εργάτες του Ευαγγελίου να οργώσουν και τα εκεί χωράφια, γιατί έχουμε μεγάλη ανάγκη. Να πω κι εγώ κάτι, κύριε Λιβανέ. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν χορταίνει κανείς, λέει, με δανεικό ψωμί. Λοιπόν, δεν θα ικανοποιηθείτε πλήρως, και αν αποσταλούν εργάτες του Ευαγγελίου από την Ελλάδα, κληρικοί και λαϊκοί, πρέπει και μέσα από τα σπλάχνα του αποδήμου ελληνισμού να βγουν εργάτες του Ευαγγελίου.
παιδιά τα οποία πιστεύουν στο Θεό και έχουν προσόντα ικανότητες να έρθουν στην πατρίδα, να σπουδάσουν θεολογία και να επιστρέψουν να κηρύξουν Ευαγγέλιο, Ορθοδοξία και Ελληνική πατρίδα. Πρέπει δεν αναφέρω το ευχάριστο, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι έρχονται από το εξωτερικό και παιδιά να σπουδάσουν εδώ τη θεολογία και με ιεραποστολικό ζήλο να επιστρέψουν να κηρύξουν στις χώρες του εξωτερικού, στον Καναδά, σε Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική, αλλά είναι λίγα τα παιδιά αυτά. Πρέπει να προσευχόμεθα και να προτρέπουμε παιδιά που έχουν Θεό μέσα τους προς την ιεραποστολή, για να βγουν εργάτες του Ευαγγελίου. Δεήθητε, είπε ο Κύριος, δεήθητε του Κυρίου για να εκβάλει εργάτας εις τον αμπελόν αυτού. Θαύματα μπορεί να κάνει ο Ελληνισμός όταν δημιουργηθούν έτσι αρκετοί εργάτες του Ευαγγελίου. Θαύματα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν 5-6 περίπου εκατομμύρια. Τόσοι υπολογίζονται οι Έλληνες του εξωτερικού. 9 εκατομμύρια στην Ελλάδα και περισσότερο από τα μισά εκατομμύρια, 5-6 εκατομμύρια στο εξωτερικό. Κύριε Σωτρόπουλε, θα ήθελα να πω και εγώ κάτι. Ναι, κύριε Ζώδα. Ότι δεν είναι μόνο παράπονο των αδελφών μας που είναι μετανάστες σε διάφορες χώρες της γης, αλλά και του ποιμνίου της Ελλαδικής Εκκλησίας, γιατί δυστυχώς το μέγιστο μέρος έχει πνευματικό λοιμό. Ενώ οργιάζουν οι ποικιλώνυμες προπαγάνδες και αίσεις, εξηγήστε το κύριε Ζώγα, γιατί η νέα γενιά δεν ξέρει ελληνικά. Λοιμός με γιώτα. Προσδόξαν του αρχιμασόνου του Ράλι, η νέα γενιά δεν ξέρει ελληνικά. Τι θα πει πνευματικός λοιμός, του λίμπος γράφεται. Με γιώτα, όχι με μικρογιώτα. Λοιπόν, που σημαίνει πνευματική πείνα για να ακούσουν το λόγο του. Υπάρχει και λοιμός με γιώτα και λοιμός με ήττα δυστυχώς στην Ελλάδα. Λοιπόν, πνευματική πείνα, δεν ακούνε λόγο Θεού. Και αντιθέτως, οργιάζουν κυριολεκτικά και οργώνουν οι ποικιλώνυμοι αιρετικοί την πατρίδα μας. Με αποτέλεσμα, εάν εξαιρέσουμε ορισμένους κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι κάνουν πραγματικά ένα μεγάλο αγώνα με την χάρη του Κυρίου, στην μεγάλη πλειοψηφία το ιερατείο μας δεν δίνει, τουλάχιστον δεν δείχνει το ενδιαφέρον που πρέπει να δείξει. Να μην πω τη λέξη αδιαφορία, πάντως δεν δείχνει το ενδιαφέρον στον βαθμό που πρέπει. Είναι γιατί γεγονός. Να πεις τη λέξη αδιαφορία, κύριε Ζώγα, εδώ θα λέμε ολόκληρη την αλήθεια. Υπάρχει μία μικρή δυστυχώς μερίδα κληρικών, οι οποίοι έχουν ζήλο να πτύσσουν δραστηριότητα, δεν έχουν την ευρωσύνη ως επάγγελμα, αλλά ως λειτουργήμα και εκτελούν το έργο τους με φόβο και με τρόμο Θεού και με ζήλο μεγάλο και κάνουν το έργο τους όντως. Αλλά οι πολλοί είναι επαγγελματίες και αδιάφοροι. Αδιάφοροι. Και το τραγικότερο, κύριε Σωτρόπουλε, κάνουν μια ξηρή λειτουργία, τελούν τα μυστήρια, λοιπόν τις ιεροπραξίες, και κοιτάζουν να δουν πόσα εισέπραξαν. Και το τραγικότερο είναι ότι τα μέλη των Ορθοδόξων αδελφοτήτων που πραγματικά ανιδιωτελώς με φόβο Θεού προσφέρουν έργο στην Εκκλησία, δέχονται από πολλούς επισκόπους και ρίσεις επιθέσεις ως εξωεκκλησία. Πολεμούνται αγρίως. Πολεμούνται αγρίως. Ξέρετε τι είπε κάποιος? Θέλετε να δείτε? Σε μισό λεπτό θα κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Ξέρετε τι είπε κάποιος? Θέλετε να δείτε ποιοι κάνουν έργο? Κοιτάξτε ποιους πολεμάει ο Σατανάς περισσότερο. Πολεμάει τα ιεραποστολικά μέλη των αδελφοτήτων του. Πολεμάει τις ιεραποστολικές αδελφότητες. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σωτρόπουλε, και θα επανέλθουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, μετά το σύντομο διάλειμμα για τις διαφημίσεις, συνεχίζουμε. Κύριε Σωτρόπουλε, αναφέρετε στον πρόλογό σας ότι η σημερινή αποστολική περικοπή έχει ομιλεί για την Αγία Τριάδα. Έχει ένα τριαδικό χωρίο. Θα μπορούσατε να μας το αποδείξετε αυτό, γιατί έχουμε και τηλεθεατές οι οποίοι είναι αντιτριαδίτες, οι λεγόμενοι μάρτυρες Ιεχωβά. Και άλλοι. Και άλλοι. Δεν μόνο οι μάρτυρες, και μερικοί προτεστάντες. Μάλιστα. Και άθεοι. Και άπιστοι και άθεοι. Θα μπορούσατε να μας δείξει πού ακριβώς ομιλεί για την Αγία Τριάδα στη σημερινή αποστολική περικοπή? Το αποστολικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα κατά τη Θεία Λειτουργία στους Ιερούς Ναούς περιέχεται στην προσεφησίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στους στίχους 1 έως 7. Το τριαδικό χωρίο είναι στους στίχους 4 έως 6. Αναφέρω το χωρίο. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο χωρίο. Μέσα σε αυτό το χωρίο, θα έλεγα, είναι ολόκληρη η πίστη μας, ολόκληρη η θεολογία, ολόκληρη η ορθοδοξία.
εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς εκλήθητε εν μία ελπίδα της κλήσεως ημών. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων και δια πάντων και επί πάσιν και εν πάσιν ημίν. Με απλά λόγια, υπάρχει ένα σώμα, πνευματικό σώμα, εννοεί το μεγάλο σώμα, το πνευματικό που λέγεται Εκκλησία. Ένα σώμα ίσον μία Εκκλησία με μέλη όλους τους πιστούς, κληρικούς και λαϊκούς. Το κύριο σώμα της Εκκλησίας αποτελούν οι λαϊκοί, οι οποίοι είναι και πολλοί, ενώ οι κληρικοί είναι λίγοι. Και ένα πνεύμα, είναι το Άγιο Πνεύμα που εμψυχώνει την Εκκλησία, που ήρθε την Πεντηκοστή και εμψύχωσε την Εκκλησία και παραμένει μέσα στην Εκκλησία και δίνει ζωή στην Εκκλησία. Όπως το ανθρώπινο σώμα έχει μέσα πνεύμα ή ψυχή, έτσι το σώμα που λέγεται Εκκλησία έχει το Άγιο Πνεύμα. Και μία ελπίδα έχουμε. Ποια είναι η ελπίδα μας? Αυτό που έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο. Η αιωνιότητα, η αιώνια ζωή. Η ελπίδα μας είναι όλοι οι πιστοί, όταν φύγουμε από αυτό το μάτιο κόσμο, να υψωθούμε πάνω από τα άστρα, πάνω από τους γαλαξίες και να πάμε κοντά στο Θεό, σε αυτόν που μας έπλασε, σε αυτόν που μας αγαπάει αληθινά και τέλεια, σε αυτόν που μπορούν να βρουν οι ψυχές μας πλήρη ανάπαυση και αληθινή ευτυχία. Ένας Κύριος υπάρχει, εννοείται ότι είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μία πίστη υπάρχει, λέγει στη συνέχεια το Αποστολικό Ανάγνωσμα, η σωστή πίστη, το σύνολο των αληθιών που φανέρωσε ουρανός στη γη, η άπαξ παραδοθήσα της Αγίας Πίστης, η πίστη στην οποία άπαξ διαπαντός, μια για πάντα, παρέδωκε ο Θεός δια των προφητών, δια των Αποστόλων και δια του Ιού του, στους ανθρώπους για να ζήσουν σύμφωνα με αυτή την πίστη και να κριθούν κατά την εσχάτη ημέρα. Ένα βάπτισμα, το βάπτισμα που δεχθήκαμε όταν ο ιερεύς μας βύθισε μέσα στην κολυμβήθρα της Ορθοδοξίας και μας βάπτισε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οι πεντηκοστιανοί, οι ευαγγελικοί, οι χιλιαστές που κάνουν άλλο βάπτισμα, δεύτερο βάπτισμα και λένε ότι κάνουν βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, είναι αιρετικοί. Το βάπτισμα που γίνεται από την Ορθοδοξία είναι βάπτισμα ύδατος και πνεύματος, Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι βάπτισμα απλώς ύδατος. Το δεύτερο βάπτισμα που κάνουν οι αιρετικοί δεν είναι βάπτισμα, είναι ξεβάπτισμα. Εν βάπτισμα, λέει ο Απόστολος. Την αιρετική, την ασεβή που κάνουν δεύτερο βάπτισμα για να λάβουν δίθεν πνεύμα Άγιο. Τι λαμβάνουμε όταν κάνουμε το πρώτο βάπτισμα? Και τι λαμβάνουμε όταν κοινωνούμε? Δεν λαμβάνουμε Άγιο Πνεύμα, δεν λαμβάνουμε τη Θεία Χάρη? Και ένας Θεός, ο Πατήρ όλων των ανθρώπων, αυτός που είναι Θεός όλων και Πατήρ όλων, ο οποίος συνεργεί διαμέσου όλων και ευρίσκεται σε όλους εμάς, έτσι λέει ο Απόστολος, σε όλους τους πιστούς. Έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα στις καρδιές όλων των πιστών. Όλα είναι ένα σύμφωνα με αυτό το χωρίο. Ένα σώμα πνευματικό, δηλαδή μία Εκκλησία, ένα πνεύμα το Άγιο Πνεύμα, μία ελπίδα να πάμε όλοι κοντά στο Θεό, όλοι οι πιστοί, ένας Κύριος ο Ιησούς Χριστός, μία πίστη, η αληθινή πίστη, η Ορθοδοξία αυτή που δεν άλλαξε τίποτε από τις δογματικές αλήθειες της Αρχαίας Εκκλησίας, ένα βάπτισμα, το βάπτισμα που γίνεται επί τη βάση αυτής της μιας πίστεως, ένας Θεός ο Πατέρας, ο οποίος είναι υπεράνω πάντων, Θεός επί πάντων, ενεργεί δια πάντων και έρχεται και κατοικεί μέσα σε όλους τους πιστούς. Βλέπουμε στο στίχο 4 να αναφέρεται εν πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Στο στίχο 5, εις Κύριος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Στο στίχο 6, εις Θεός ο Πατήρ. Άγιο Πνεύμα, Κύριος Ιησούς Χριστός και Θεός Πατήρ. Τα τρία πρόσωπα της Θεότητας. Κύριε Σεντρόπουλε. Δηλαδή, σκοπίμως ο Απόστολος, όχι μόνο σε αυτό το χωρίο και σε άλλα χωρία, διατυπώνει έτσι το λόγο
για να αναφέρει και τα τρία πρόσωπα της θεότητος. Εδώ πρώτο το Πνεύμα, δεύτερο τον Κύριο Ιησού Χριστό και τρίτον το Θεό Πατέρα. Η ενότητα των τριών προσώπων με ποια λέξη εκφράζεται? Με το ομοούσιο, ότι έχουν μία και την αυτή όχι ουσία στο... και με το ένα. Στους, ακριβώς αυτούς τους τρεις στίχους εκφράζει δηλαδή με το αριθμητικό εν, εις, εις, η ακριβώς, ενότητα. Ακριβώς. Μάλιστα. Και το αξιοπρόσεκτο είναι ότι προτάσσεται το Άγιο Πνεύμα, ακολουθεί ο Κύριος ο Χριστός και έπεται, δηλαδή τελευταίος ο Πατέρας. Επειδή τα τρία πρόσωπα είναι ίσα, άλλο τα αναφέρεται πρώτος ο Πατέρας, άλλο τα αναφέρεται πρώτος ο Υιός, άλλο τα αναφέρεται πρώτο το Άγιο Πνεύμα, σε αυτή την περίπτωση πρώτο το Άγιο Πνεύμα και τελευταίος ο Πατέρας. Σε άλλα βέβαια χωρία έχουμε διαφορετική ακριβώς, σειρά των προσώπων. Ακριβώς. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση εδώ, γιατί ίσως από τα λεγόμενά σας να δημιουργήθηκε κάποια απορία στους τηλεθεατές. Ακούω, κύριε Λιβανέ. Μιλήσατε και μιλάει ο Παύλος στο Αποστολικό Ανάγνωσμα περί ενός πνεύματος. Ένα πνεύμα και ένα σώμα. Και ένα σώμα. Λοιπόν, αυτό το σώμα, ένα σώμα είναι μια εκκλησία. Μια εκκλησία. Εδώ γίνεται λόγος τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια για Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, εκκλησιών, για Ένωση των Εκκλησιών. Εκκλησιών. Εδώ ο Παύλος μιλάει για ένα σώμα, μια εκκλησία. Τελικά πόσες εκκλησίες? Λάθος είναι αυτές οι εκφράσεις. Πρωτού προχωρήσετε. Παγκόσμιο... Στη συνέχεια και μια πίστη, θα πρέπει, αυτά είναι αλληλένδετα. Ακριβώς. Αυτό που λένε Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, πολλών εκκλησιών, είναι λάθος, είναι αίρεσης. Αυτό που λένε Ένωση Εκκλησιών είναι πάλι λάθος. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες, υπάρχει μία εκκλησία. Ένα σώμα ίσον μία εκκλησία. Μία πίμνη ίσον μία εκκλησία. Θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, είπε ο Χριστός, δεν είπε τις εκκλησίες μου. Είναι μία εκκλησία, διότι είναι μία η πίστης, η αλήθεια. Εκεί που υπάρχει η μία πίστης, η σωστή πίστης που παρέδωκαν στον κόσμο οι Απόστολοι, οι Προφήτες και ο Χριστός, εκεί υπάρχει και το ένα σώμα, η μία εκκλησία, η αληθινή εκκλησία. Ενώ βλέπουμε στο διαβόητο πλέον και αυτό αποκαλούμενο Συμβούλιο Εκκλησιών, μόνο μία πίστη δεν υπάρχει, κύριε Σωτηρόπουλε. Εκεί υπάρχουν πολλές πίστες. Και φέρω ένα παράδειγμα. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς Σωτηρός λέει, εξέτασα όλες τις πίστες. Μία πίστη είναι η σωστή, η πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών. Οι υπόλοιπες είναι κάλπικες, είπε ο Κοσμάς Σωτηρός. Έτσι είναι, κάλπικες. Φέρω ένα παράδειγμα από αυτό που λέει ο Παύλος. Όπως τα κάλπικα νομίσματα. Φέρω ένα παράδειγμα από αυτό που λέει ο Παύλος. Ο οικουμενισμός κυκλοφορεί ολοκάλπικα νομίσματα. Κύριε Στρόπουλε, στη Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 17 και 18, όπου αποκόπτει τον ημένο και το φελητό, γιατί είχαν μόνο μία απλή πλάνη. Έλεγαν ότι έγινε ανάση των νεκρών. Και ένα ιώτα, αν αρνηθείς από την πίστη, αν μεταβάλεις, διαστρέψεις, αποκλείσει από τη βασιλεία του Χριστού. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Σκεφτείτε τώρα να έχουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι μεγαλόσχημοι ρασοφόροι. Μας ενδιαφέρει τι είπε ο αρχηγός της πίστης, ο Μέγας Αρχιερεύς. Ένα ιώτα ή μία κεραία, εάν από την πίστη ακυρώσουμε, αποκλειόμεθα από τη βασιλεία των ουρανών. Όταν λέει, κύριε Στρόπουλε, μία πίστη, είναι μία πίστη η δική μου και του Προτεστάντη που εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να είναι σώμα άλλη, και αίμα, παράδειγμα. Άλλη πίστη έχει ο Ορθόδοξος. Εκεί πιστεύω ότι απλά είναι σύμβολα, είναι εμβλήματα. Άλλη πίστη έχει, λοιπόν, ο Προτεστάντης. Άλλη έχει ο Παπικός, άλλη έχει ο Χιλιαστής. Άλλη έχει ο Μορμόνος. Και τώρα, μια και είπατε Χιλιαστής ή Εχοβήτης, εδώ είναι, υπάρχει μια λέξη η οποία είναι καταπέλτης εναντίον μιας βασικής τους πλάνης. Ναι. Αυτή κηρύττει η εταιρεία Σκοπιά, η λεγόμενη δηλαδή Μάρτυρος του Εχοβά, ότι υπάρχουν δύο τάξεις ανθρώπων και κατ' επέκταση δύο ελπίδες. Μία ελπίδα, λέει ο Απόστολος. Οι τάξεις των 144.000, οι οποίοι έχουν ουράνια ελπίδα, θα πάνε στον ουρανό. Έχουν και πάει πλούστη. Και είναι οι οποίοι θα κληρονομήσουν τη γη, οι οποίοι έχουν πήγει ελπίδα. Ενώ ο Παύλος μιλάει εδώ, μία ελπίδα της ουρανίου κλίσεως. Δεν υπάρχουν δύο ελπίδες. Της ουρανίου κλίσεως. Οι χειριαστές ξέρουν κάτι περισσότερο από τον Παύλος. Ναι, διορθώνουν. Ναι. Αλλά κύριε Στρόπουλε, να υπενθυμίσω. Στο χωριό μου λένε ξεράδια. Να υπενθυμίσω τους αριθμούς τηλεφώνων. Δύο αριθμούς τα υπενθυμίζετε. Το 9270902S και 903, επαναλαμβάνω, 9270902S και 903. Μόνο σε αυτά τα δύο 900, νούμερα θα πάρετε. Ναι, 903-904. Ναι. Σε αυτά τα δύο νούμερα θα μας τηλεφωνήσετε μετά τη λήξη εκπομπής. Επειδή τηλεφωνείτε σε πάρα πολλά τηλέφωνα και γίνεται κυριολεκτικά πανδαιμόνιο και δεν είναι δυνατόν να απαντήσουμε σε όλα τα πρόσωπα. Να το επαναλάβουμε. Ναι. 9270 903-904. Κύριε Σωτρόπουλε. Κύριε Ζιώδα, ναι, να προχωρήσουμε στην ερμηνεία του εσχατολογικού κεφαλαίου του Λουκά, του 21ου κεφαλαίου του Λουκά. Να προχωρήσουμε. Υποσχεθήκαμε ότι θα προχωρήσουμε και έχουμε δεν προχωρήσαμε. Κάναμε πολλές διακοπές.
Αγαπητέ τηλεθέατε, διαβάζω. Λουκά ΚΑΑ 20 και εξής. Όταν δε είδητε κυκλωμένην υποστρατουπέδων την Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε ότι ήγγηκε η ερήμος εις αυτής. Μεταφράζω, όταν θα δείτε να κυκλώνετε, να περικυκλώνετε από στρατόπεδα Ιερουσαλήμ, τότε να ξέρετε ότι πλησίασε η ερήμωσή της, η καταστροφή της. Τότε οι εν τη Ιουδαία φευγέτουσαν εις τα όρη. Αυτοί που είναι στην Ιουδαία να φεύγουν προς τα όρη. Και οι εν μέσω αυτής εκχωρήτησαν, και όσοι είναι μέσα σε αυτή να αναχωρούν. Και εν τις χώρες μη εισερχέστος σε αυτή, και όσοι είναι στα χωράφια να μην μπαίνουν στην πόλη, στην πρωτεύουσα, στην Ιερουσαλήμ. Διότι είναι η μέρα εκδικήσεως αυτή, του πληρωθεί είναι πάντα τα γεγραμμένα. Είναι οι μέρες εκδικήσεως, θα είναι οι μέρες εκδικήσεως, θα εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα εναντίον της Ιερουσαλήμ για την ασεβιά της. Που έδετε σε εργαστρία εχούσες και τε στυλαζούσεν εκείνες τις ημέρες, λέει ο Κύριος. Παλίμονο στις γυναίκες, οι οποίες θα εγκυμονούν και θα θυλάζουν εκείνες τις ημέρες. Ως αδύνατα πλάσματα οι γυναίκες θα υποφέρουν περισσότερο. Έστεγαν τότε ανάγκη μεγάλη επί της γης. Ανάγκη σημαίνει θλίψεις. Θα είναι τότε, κατά τη δοκιμασία της Ιερουσαλήμ, μεγάλη θλίψη επάνω στη γη, στη χώρα εννοείται, της Παλαιστίνης. Και οργεί το λαό τούτο και φοβερή τιμωρία προερχομένη από τη δικαία οργή του Θεού εναντίον αυτού του λαού. Και πεσούνται στόματι μαχαίρας και θα φωνευθούν, θα σφαγούν και θα εχμαλωτιστήσονται εις πάντα τα έθνη. Θα εχμαλωτιστούν σε όλα τα έθνη. Και η Ιερουσαλήμ έστε πατωμένη υπό εθνών, άχρη πληρωθώσει κυρί εθνών. Και θα καταπατείται η Ιερουσαλήμ από διάφορα έθνη, μέχρι ότου συμπληρωθεί ο χρόνος που είναι να κυριαρχούν πάνω στην Ιερουσαλήμ τα διάφορα αυτά έθνη. Έχετε να ρωτήσετε τίποτε, κύριε Ζιώγα, πάνω σε αυτά, καμιά παρατήρηση να κάνετε? Ναι, κύριε Σύντρο, όταν λέει Ιερουσαλήμ, ποια Ιερουσαλήμ εννοεί εδώ ο κύριος Χριστός? Συγγνώμη, κάνω μια ερώτηση που φαίνεται λιγάκι περίεργη, βέβαια. Αλλά από το λόγο. Λίγο περίεργη. Είναι σαν να λέμε Αθήνα, ποια Αθήνα εννοούμε? Μάλιστα. Λοιπόν, Αθήνα εννοούμε την πόλη που βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Και η Ιερουσαλήμ που λέει θα περικυκλωθεί από στρατεύματα και θα καταληφθεί, λοιπόν, και θα σφαγούν οι κάτοικοι της κλπ. Δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η γνωστή πρωτεύουσα του Ισραηλιτικού. Δεν έχει δηλαδή κάποια αλληγορική έννοια? Όχι, εδώ δεν έχει. Μάλιστα. Αλληγορική έννοια. Και είπατε, δεν είναι η νέα Ιερουσαλήμ που είναι η Εκκλησία. Και όταν είναι... λέει εωσού εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών, ποιο διάστημα περιλαμβάνει ο Κύριος τώρα κάτω από το φως της ιστορίας πλέον? Γιατί η προφητεία εκπληρώθηκε. Η προφητεία αυτή ακριβώς εκπληρώθηκε. Ο Χριστός είπε ότι θα περάσουν διάφορα έθνη πάνω από την Ιερουσαλήμ και θα την καταπατούν. Πέρασαν 10 περίπου έθνη. Μάλιστα. Και ελευθερώθηκε η Ιερουσαλήμ στις ημέρες μας. Στις ημέρες μας πραγματοποιήθηκαν δύο φοβερές προφητείες της Γραφής. Η μία προφητεία είναι ότι οι Εβραίοι έκαναν πάλι κράτος στην κοιτίδα τους. Η άλλη προφητεία είναι ότι πήραν πάλι την πόλη τους, την Ιερουσαλήμ. Είχαν 2.000 περίπου χρόνια χωρίς κράτος και χωρίς την Ιερουσαλήμ οι Εβραίοι, και επί των ημερών μας πραγματοποιήθηκαν αυτές οι προφητείες. Οι άπιστοι και οι άθεοι έλεγαν τώρα πέρασαν 2.000 χρόνια και οι Εβραίοι δεν έκαναν κράτος, δεν πήραν την Ιερουσαλήμ. Παραμύθια, λέγει η Γραφή. Δεν λέει η Γραφή παραμύθια. Ό,τι λέει η Γραφή γίνεται. Το είπε ότι θα αποκτήσουν κράτος. Το είπε ότι η Ιερουσαλήμ θα περιέλθει πάλι στους Εβραίους. Συνέβη επί των ημερών μας. Εκπληρώθηκαν και οι δύο προφητείες. Και αυτό έπρεπε να μας κάνει καταπληκτική εντύπωση. Αλλά τι κάνει σήμερα εντύπωση ανθρώπους, στους πολλούς ανθρώπους? Εντύπωση κάνουν τα αισχρά θεάματα, εντύπωση κάνουν οι σκανδαλοθυρίες, εντύπωση κάνουν το σεξ και εντύπωση κάνει το φαγητό και το χρήμα. Αυτές οι εντυπώσεις του συγχρόνου ανθρώπου. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Σωτρόπουλε, και κάθε άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται απλά, δεν θα ερμηνεύσει, γιατί τα ερμηνεύονται τα δύσκολα, τα σαφέστατα δεν χρειάζονται. Σκέπτονται σήμερα οι άνθρωποι, κύριε Ζώγα. Γι' αυτό είπα, νομίζω ότι ο διάβολος έχει ρουφήξει το μυαλό του ανθρώπου και έπαψε ο άνθρωπος να είναι ένα σκεπτόμενο καλάμι, που έλεγε ο Πασκάλ. Είναι ένα καλάμι απλώς που του σύει ο άνεμος. Γι' αυτό και είπα, όποιος σκέπτεται και δεν έχει αποπροσανατολιστεί από διάφορα γεγονότα της ζωής. Σκέπτονται οι σοβαροί άνθρωποι, οι λίγοι χριστιανοί. Και λίγοι ακόμη συνετοί άνθρωποι, νουναχείς που λέει το Ευαγγέλιο,
οι οποίοι εφόσον σκέπτονται θα δώσει ο Θεός ευκαιρία και θα μπουν και αυτοί μέσα στο κανάλι του χριστιανισμού. Ξέρετε όμως ότι στο στίχο 24, ναι, λεγόμενη Μάρθα του Ιεχωβά, συγγνώμη θα με αφήσετε να ολοκληρώσω όμως και δεν, ναι, θέλω να σας ανέβει πίεση με αυτά που θα παρουσιάσω και θα διαβάζω. Με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Όχι, επειδή ξέρω ότι έχουμε τηλεθεατές. Έχετε πάρει ψήφιση. Όχι, με τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Απλά έχω αγάπη σε όλους τους πλανεμένους αδελφούς και προσπαθώ να τους βοηθήσω με τον τρόπο μου. Παραδέχονται οι πλανεμένοι αδελφοί ότι τους αγαπούμε? Δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Ειλικρινώς αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπούμε τους πλανεμένους αδελφούς μας αφού είναι αδελφοί μας. Δεν έχει ο χριστιανός τη δύναμη να μισήσει και να θέλει να μισήσει. Έχει τέτοια καρδιά ο χριστιανός, δεν μπορεί να μισήσει. Δεν μισούμε αυτούς, μισούμε όμως και υπερμισούμε τις αντίχριστες πλάνες τους και αιρέσεις τους. Έχει ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία Σκοπιά, για τους λεγόμενους συντόμους, κύριε Ζόδο, να ακούσουμε. Γιατί αποτελεί, ας το πούμε, το βαρύ πυροβολικό τους εντός εγωγικών εκ μέρους μου για την κεντρική εσχατολογία τους. Ότι το 1914-2 ο Χριστός έγινε βασιλιάς, τότε έγινε η ουράνια κυβέρνηση και ότι έγινε και η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Μάλιστα μας λένε. Το 1914 έγινε δευτέρα παρουσία. Αυτό είναι το βιβλίο δικό τους. Μπορείτε να ζείτε για πάντα στον παράδεισο στη γίνει δικό τους βιβλίο. Από τα πιο σχιζοφρενικά πράγματα ακούστε. Που έχουν ακουστεί ότι το 1914 έγινε δευτέρα παρουσία. Ακούτε κύριε Λιβανέ. Τι είδους παρουσία είναι, αν έγινε και δεν την είδαμε. Κοιτάξτε όμως να διαβάσω λιγάκι μέσα από το δικό τους αυτό βιβλίο για να καταλάβετε τη συλλογιστική τους. Συνδυάζουν τους καιρούς των Αθηνών που αναφέρει ο Κύριος και που σαφώς αναφέρονται στην καταγράμμα Ιερουσαλήμ που θα κατακτηθεί. Το χρονικό διάστημα που θα περάσουν πάνω από τον Ιερουσαλήμ διάφορα έθνη. Πέρασαν 10 έθνη. Μέχρι το 1967 για την ακρίβεια που επανεκτήθηκε το Ανατολικό Τμήμα από τους Ιουδαίους. Αυτοί όμως τι λένε. 1947. Για κοιτάξτε. Λένε. Το 607 π.Χ. λέει η βασιλεία του Θεού έπεσε μέσα του Ιούδα. Τι συνέβη. Τότε λέει κατά αυτούς ήρθε ο Ναβουχοδονόσος, κατέστρεψε το βασίλειο του Ιούδα. Θανάτωσε τον τότε βασιλέα του βασιλείου του Ιούδα, τον Σεδεκία. Οπότε λέει, ξέπεσε λέει η θεοκρατική κυβέρνηση του Ιεχωβά, όπως λένε. Και συνεχίζουν. Έτσι η διακυβέρνηση του Θεού στη σελίδα 140. Όπως αντιπροσωπευόταν από το δέντρο που είδε ο Ναβουχοδονόσος. Δηλαδή συνδυάζουν μεταξύ τους άσχετα πράγματα. Συνδυάζουν ακριβώς άσχετα πράγματα όπως θέλουν. Κόπηκε το 607 π.Χ. Δεν υπήρχε πια κάποια κυβέρνηση που να αντιπροσωπεύει τη διακυβέρνηση του Θεού στη γη. Επομένως το 607 π.Χ. άρχισε μια χρονική περίοδος την οποία ο Ιησούς Χριστός αργότερα αποκάλυψε προσδιορισμένους καιρούς των Αθηνών. Τότε άρχισε κατά αυτούς. Το 607 άρχισαν, όχι τότε που το 70 κύριε Σουτρόπουλε, που έπεσε η Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό σας είπα, μην σας ανέβει πίεση. Συγγνώμη. Στη διάρκεια αυτών των προσδιορισμένων καιρών, ο Θεός δεν είχε κάποια κυβέρνηση που να αντιπροσωπεύει τη διακυβέρνηση στη γη. Τι θα συνέβαινε και λοιπά και λέει, σύμφωνα με το τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ, αυτοί οι προσδιορισμένοι κυρίοι θα ήταν 7 κύριοι. Συνδυάζουν δηλαδή τους 7 καιρούς του Δανιήλ που έχουν σχέση με τον Ναβουχοδονόσορα, με τους καιρούς των Εθνών. Αυτά είναι αυθαιρεσίες. Φτάνουν στο 2005. Να σας πω ένα συνδυασμό. Όχι, μισό λεπτό. Κύριε Ζόγκα, θα συνεχίσετε να σας πω ένα συνδυασμό. Μάλιστα. Πήγε κάποιος και ρώτησε σε έναν θεολόγο, λέει, θέλω να μου πεις ένα χωρίο της Αγίας Γραφής. Για να τον πειράξει ο θεολόγος, του λέει αυτό που λέει για τον Ιούδα η Γραφή. Ο Ιούδας απελθόν απήγξα, το πήγε και κρεμάστηκε. Λέει, ωραίο το χωρίο αυτό, πες μου λέει και ένα άλλο χωρίο. Είπαγε και εσύ πήγε ομοίως, του λέει, το δεύτερο χωρίο. Το συνέδες, πήγαινε και εσύ να κρεμαστείς. Τι βγαίνει δηλαδή άμα συνδυάζομαι αυθαίρετα τα χωρία της Γραφής, τα άσχετα. Ένα κομμάτι λοιπόν ακόμα. Από τη σελίδα 141 διαβάζω στην παράγραφο 21. Ήδη μάθαμε ότι οι προσδιορισμένοι κύριοι των Αθηνών άρχισαν το έτος 607 π.Χ. Πού το μάθαμε καθόλου. Έτσι, αν υπολογίσουμε 2500 έτη από τη χρονολογία εκείνη, φτάνουμε στο 1914 κατόπιν Χριστού. Αυτό είναι το έτος κατά το οποίο έληξαν εκείνοι οι προσδιορισμένοι καιροί. Εκατομμύρια άτομα που ζουν ακόμη θυμούνται τα πράγματα που συνέβησαν το 1914. Εκείνο το έτος, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, σήμαινε την αρχή μιας περίοδου τρομερών προβλημάτων, η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα μας. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός άρχισε να κυβερνάει ως βασιλιάς της ουράνιας κυβέρνησης του Θεού το 1914. Εκεί θέλαν να καταλήξουν. Αλλά εγώ δεν θα κάνω θεολογία. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό να καταλάβει κανείς τι εννοεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θα ήθελα όσοι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, όσοι πιστεύουν ότι είναι, να πάνε στην Εβραϊκή Πρεσβεία, κοντά εδώ, στη Λεωφόρο Κηφισίας, και να τους ζητήσουν, ή στο Κεντρικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως των Εν Ελλάδη Ισραηλιτών, να τους ζητήσουν την επίσημη ιστορία που διδάσκεται στο Ισραήλ και να τους ρωτήσουν. Ή να βγάλουν φωτοτυπία όπως έχω βγάλει εγώ εδώ. Και να πούνε,
ποιο έτος κατεστράφει από τον Ναβουχοδονόσο Ιερουσαλήμ και ήταν και το τελευταίο έτος της βασιλείας σε δίκαια. Διαβάζω. Το 586. Ακούστε, στην ιστορία οι ίδιοι Εβραίοι τι λένε. Ο Ναβουχοδονόσορ διόρισε βασιλεία του κράτους του Ιούδα τον Σεδικία ιό του Ιωσία 596 έως 586 π.Χ. Επίσης, 608 έως 598 Ιωακήμ, 597 Ιωαχήν, 597 εκστρατεία του Ναβουχοδονόσορ συναντίον του κράτους του Ιούδα. Ο Ιωαχήμ εκτοπίζεται στη Βαβυλώνια. 595-586 Σεδικίας. 586 καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ομαδική εκτόπιση στη Βαβυλώνια. Αυτό το ξέρει η εταιρεία Σκοπιά. Και το καταλαβαίνει κανείς και από την απειρωτικό Σκοπιά της 15 Μαρτίου του 89. Επαναλαμβάνω, η Σκοπιά 15 Μαρτίου του 1989, διαβάζουμε τα εξής στη σελίδα 21. Λέει, αν αλήθευε αυτό, το 20ο έτος του Αρταξέρξη θα άρχιζε το 445 π.Χ. και η χρονολογία της καταστροφής, λέει πιο παραπάνω. Ορισμένοι κοσμικοί ιστορικοί, βασιζόμενοι στη δική τους ερμηνεία αυτών που μερικές φορές είναι κομματιασμένες πλάκες, τις οποίες έχουν ανασκάψει οι αρχαιολόγοι, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το 464 π.Χ. ήταν ο πρώτος χρόνος της βασιλείας του Αρταξέρξη, του Μακρόχειρα, και ότι το 604 π.Χ. ήταν ο πρώτος χρόνος της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ Β. Αν αλήθευε αυτό, λέει η Σκοπιά, το 20ο έτος του Αρταξέρξη θα άρχισε το 445 π.Χ. και η χρονολογία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, το 16ο έτος βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ, θα ήταν το 587 π.Χ. Αλλά αν ο σπουδαστής γραφής χρησιμοποιήσει αυτές τις ημερομηνίες για τον υπολογισμό της εκπλήρωσης προφητείας, θα βρεθεί σε σύγχυση. Πράγματι βρίσκεται η Σκοπιά σε σύγχυση, αλλά όχι η ιστορική επιστήμη και οι ιστορικοί, οι οποίοι επί τη βάση των αρχαιολογικών ευρημάτων λένε 586 κατεστράφει η Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Εάν όμως η εταιρεία Σκοπιά ξεκινήσει από το 586 που μας λέει η ιστορία επίσημη, και κανείς δεν το αμφισβητεί ιστορικός αυτό το πράγμα, τότε πάμε στο 1934. Δεν πηγαίνουμε στο 14 που θέλει η εταιρεία είναι για να μας πει ότι έχει δεύτερα παρουσία και η βασιλεία. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά είναι ανιστόρητοι, αλλά είναι και τελείως εξωφρενικοί. Όταν σου λένε ότι έγινε το 1914 η Δευτέρα Παρουσία, εδώ ο Χριστός είπε όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία θα κατεβεί ο Χριστός με όλους τους αγγέλους, θα ηχήσει αρχιαγγελική σάλπιξ, θα ανοίξουν τα μνήματα, θα αναστηθούν οι νεκροί και θα πάει ο καθένας, θα σβήσει ο ήλιος, θα καταρρεύσουν τα άστρα κλπ. Και θα πάει ο καθένας στη θέση του. Θα χωρίσουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Εδώ είναι ανάμεικτα ακόμη πρόβατα και κατσίκια. Λοιπόν, πρόκειται δηλαδή, είναι από τις μεγαλύτερες βλακίες που έχουν ακουστεί, ότι δήθεν η Δευτέρα Παρουσία έγινε χωρίς να το πάρουμε η είδηση. Αγαπητοί τηλεθεατές, κύριε Σωτρόπουλε, κάποιος, και αυτοί ξέρετε πότε το πήραν είδηση. Δεν το πήραν είδηση το 14. Μέχρι το 1924, τα έχουμε τα βιβλία τους, έλεγαν ότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου έγινε το 1874. Και μετά το 1925 μας είπαν ότι το 14. Δηλαδή έχουμε δύο δευτέρες παρουσίες του Χριστού. Η μία ήταν λάθος. 1874 και το 1914. Η μία λέει ήταν λάθος η πρώτη. Τελειώσαμε όμως, κύριε Σωτρόπουλε. Τέλος πάντων, αγαπητοί τηλεθεατές, διδάσκεται κανείς και από τη βλακεία. Πώς διδάσκεται από τη βλακεία? Καταλαβαίνει ότι μακριά από το Θεό εισβάλλει μέσα στις ψυχές ενέργεια του Σατανά ή ο ίδιος ο Σατανάς και διαστρέφει τον ψυχικό κόσμο, και τότε 5 και 5 δεν κάνει 10, κάνει 11. Ο Θεός να μας φυλάει από όλα τα κακά, προπάντων να μας φυλάξει από την αίρεση η οποία οδηγεί κατευθείαν στα πέταυρα του Άδου. Αγαπητοί τηλεθεατές, στα πρόσωπα που εόρτασαν στις 21 Νοεμβρίου με την εορτή της Υπεραγίας στο τόκο και στα πρόσωπα που θα εορτάσουν αύριο με την εορτή της Αγίας Εκατερίνης, ευχόμεθα χρόνια πολλά, ευλογημένα, πλουσία, τη χάρη του Θεού. Κάθε υλική και πνευματική ευλογία. Θα γίνει ομιλία σήμερα στη Ζωοδόχο Πηγή 47 η ώρα. Κάθε Κυριακή 7 η ώρα, Ζωοδόχο Πηγή 44, γίνεται ομιλία. 7 η ώρα ακριβώς, Ζωοδόχο Πηγής 44. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία σας στην εκπομπή και να ευχηθώ κάθε καλό στον αγώνα που κάνετε. Ευχόμεθα ο Κύριος να σας ενισχύει και να είναι πλούσιοι πνευματικοί καρποί στο αποστολικό έργο, κύριε Λιβανέ. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Λιβανέ, για την ενημέρωση που μας κάνατε πάνω στη θρησκευτική κατάσταση του αποδήμου ελληνισμού, των αποδήμων Ελλήνων που είναι σάρξ εκ της σαρκός μας και οστούν εκ των οστέων μας, και ευχόμεθα ο Κύριος
να προστατεύσει τον απόδημο ελληνισμό από την πανσπερμία των αιρέσεων, να διατηρηθείτε έτσι στο εξωτερικό ακρεφνείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και ακρεφνείς Έλληνες. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Χαίρετε, αγαπητοί τηλεθεατές, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Χαίρετε.